Τι σας έχω, τι σας έχω. Μία σπάνια αρνητική θετική δήλωση τεχνική μυστική του Neville Goddard, του πατέρα του Manifest. Τώρα θα μου πείτε, όπα, αρνητική θετική δήλωση. Πώς γίνεται αυτό? Πώς αλλιώς να το πω, όταν αυτή η θετική δήλωση που θα κάνετε θα είναι αρνητική, γιατί θα έχει μέσα το μην, το όχι, το δεν. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οτιδήποτε επιθυμούμε θα πρέπει να το γράφουμε ή να το λέμε σε παρόντα ή παρελθόντα χρόνο, σαν να έχει ήδη γίνει η επιθυμία μας. Όμως τι γίνεται εδώ? Για τους ανθρώπους αυτούς που ζορίζονται πάρα πολύ στο να πιστέψουν ότι το έχουν, γιατί μπορεί εσύ να δηλώνεις «Βρήκα τον ιδανικό σύντροφο για μένα», «Έχω τον ιδανικό σύντροφο», «Βρήκα τη δουλειά που επιθυμώ», «Έχω αυθονία στη ζωή μου», «Έχω οικονομική ελευθερία», «Είμαι όμορφη», «Είμαι υγιής». Να τα δηλώνεις αυτά πάρα πολύ ωραία και να τα λες, να τα διαβάζεις κάθε μέρα, πολλές φορές την ημέρα. Όμως το μυαλό σου δεν το πιστεύει. Γιατί από εδώ που είσαι τώρα μέχρι εκεί που θέλεις να φτάσεις υπάρχει μία απόσταση, την οποία απόσταση αυτή πρέπει να τη διανύσεις. Υπάρχει μία γέφυρα. Δηλαδή, είσαι στο εδώ και στο τώρα και δεν έχεις χρήματα, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Και σου χτυπάνε τα τηλέφωνα, σου χτυπάνε τις πόρτες, πλήρωσέ με, πού είσαι, μου χρωστάς και εσύ δεν έχεις να πληρώσεις. Από εδώ που είσαι τώρα, για να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, στην αυθονία, πληρώνεις άνετα τους λογαριασμούς σου, δεν χρωστάς, έχεις χρήματα, έχεις πλούτο, έχεις επιτυχία, έχεις αυθονία. Υπάρχει αυτή η απόσταση και το μυαλό σου δεν μπορεί να το πιστέψει. Το μυαλό σου πιστεύει το εδώ και το τώρα. Όσο και να ψελίζεις θετικές δηλώσεις, όσο και να λες, να διαβάζεις, να γράφεις, το μυαλό σου σου φέρνει αντίρρηση. Το μυαλό σου σου φέρνει αντίσταση. Έτσι είναι κατασκευασμένο. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που είναι αρχάριοι, που είναι στην αρχή, που δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν, να εκπληρώσουν την κάθε τους επιθυμία, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι όντως είναι οι δημιουργοί της ζωής τους και μπορούν να δημιουργήσουν τη ζωή τους ακριβώς έτσι όπως τη θέλουν και όπως την ονειρεύονται. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι αυτή η τεχνική του Neville Goddard που έχει μία αντιστροφή. Θα τη λέτε τη θετική δήλωση κανονικά. Θα λέτε αυτό που πιστεύετε. Δεν έχω χρήματα. Δεν έχω χρήματα, δεν έχω πλούτο, δεν έχω αυθονία στη ζωή μου, δεν βρήκα ακόμα τον ιδανικό σύντροφο, δεν έχω έναν άντρα να μπορώ να μοιραστώ τη ζωή μου μαζί του, δεν έχω καλή υγεία. Θα λέτε αυτό που είναι ακριβώς το τώρα σας. Πώς είστε στο τώρα, ακριβώς αυτό θα λέτε. Τι γίνεται όμως εδώ? Αυτή η τεχνική δεν είναι για όλους. Είναι όμως για κάποιους και μπορείτε να τη δοκιμάσετε και αν σας δουλέψει, συνεχίστε την. Εάν δεν σας δουλέψει ή κάτι δεν σας κάθεται καλά, διακόψτε την. Είναι μια σπάνια τεχνική και είναι για λίγους. Για αυτούς που έχουν αιμονές, που έχουν προσκολήσεις, που δεν πιστεύουν πολύ, που είναι στην αρχή. Θα λέμε λοιπόν αυτά ακριβώς που πιστεύουμε, έτσι όπως είμαστε στο τώρα. Και το συνειδητό μας κομμάτι, ο συνειδητός μας νους θα το πιστεύει, γιατί έτσι είναι. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω τον ιδανικό σύντροφο κτλ. Κτλ. Το υποσυνείδητο όμως, όταν εσύ θα το λες και αυτές τις αρνητικές θετικές δηλώσεις, θα τις λέτε πριν κοιμηθείτε το βράδυ, το υποσυνείδητο σχηματίζει εικόνες σύμφωνα με αυτά που λέτε. Και επειδή δεν αναγνωρίζει τις λέξεις τις αρνητικές, δεν αναγνωρίζει το μην, δεν αναγνωρίζει το δεν, δεν αναγνωρίζει το όχι, θα σχηματίζει εικόνες από αυτό που λέτε. Δεν έχω χρήματα, δεν έχω χρήματα, χρήμα, έχω χρήματα, δεν αναγνωρίζει τη λέξη δεν, έχω χρήματα. Δεν βρήκα ακόμα τον ιδανικό σύντροφο για μένα, βγάζει το δεν. Βρήκα τον ιδανικό σύντροφο για μένα. Οπότε παίρνει το βρήκα τον ιδανικό σύντροφο, το έχω χρήματα ή το ένα ή το άλλο ανάλογα τι λέτε εσείς, τι θα επιλέξετε να λέτε και σχηματίζει την εικόνα.
Εμείς θέλουμε να σχηματιστεί η εικόνα μέσω της επανάληψης, γι' αυτό θα το κάνετε για 21, για 21 βράδια, τουλάχιστον, μπορείτε να το συνεχίσετε και παραπάνω. Θα σχηματίσει το υποσυνείδητο την εικόνα. Και είπαμε ότι οτιδήποτε σχηματιστεί σαν εικόνα στο υποσυνείδητο και το πιστέψει στο υποσυνείδητο, θα στο πραγματοποιήσει κιόλας. Κλείστε τώρα τα μάτια σας να κάνουμε ένα παράδειγμα, έτσι, να σας δώσω να καταλάβετε καλύτερα. Κλείστε τα μάτια σας. Δείτε μπροστά σας μία μπλε πάπια. Θα πούμε αυτήν ακριβώς την δήλωση. Δεν βλέπω μία μπλε πάπια. Δεν βλέπω μία μπλε πάπια. Τι βλέπετε μπροστά σας? Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε μία μπλε πάπια. Το δεν φεύγει, βλέπω μία μπλε πάπια. Δεν υπάρχει φυσικά η μπλε πάπια. Θωμά, υπάρχει μπλε πάπια? Υπάρχουν μπλε πάπιες? Όχι. Αλλά εσείς δώσατε την εντολή αυτή και το υποσυνείδητό σας βλέπει αυτή την εικόνα της μπλε πάπιας. Όπως αν πεις, δεν υπάρχουν ροζ ελέφαντες. Βγαίνει το δεν υπάρχουν ροζ ελέφαντες. Αμέσως εικόνες το ροζ ελέφαντα. Ό,τι και να κάνεις, να προσπαθήσεις να δεις γκρι τον ελέφαντα, αφού είπες ροζ, πάει, έκλεισε, ροζ, κλείδωσε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο δύναμη έχει αυτή η τεχνική για αυτόν που δεν μπορεί να πιστέψει στην επιθυμία του, ότι θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία του και ότι από εδώ που είναι τώρα θα πάει εκεί που θέλει να φτάσει. Θα ξεγελάσουμε λοιπόν το συνειδητό κομμάτι του μυαλού μας και θα το κάνουμε, αφού το ξεγελάσουμε, θα το κάνουμε το υποσυνείδητό μας να πιστέψει, ξεγελώντας το συνειδητό κομμάτι του μυαλού μας. Γιατί αν δεν το ξεγελάσουμε δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας ανοίξει την πρόσβαση για να μπορέσουμε να επαναπρογραμματίσουμε το υποσυνείδητο. Και αυτή είναι η σπάνια μυστική τεχνική, ανατρεπτική, αντίστροφη ενδεχομένως του Νέβιλ Γκόνταρτ. Δηλαδή αν λες, και έχουμε συνηθίσει να λέμε έχω πολλά χρήματα, έχω αυθονία, δεν έχω πολλά χρήματα, δεν έχω αυθονία, επαναλαμβανόμενα κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς, θετικές δηλώσεις, αλλά αρνητικές θετικές δηλώσεις, θα σχηματίσουμε εικόνες στο υποσυνείδητο. Έχω χρήματα θα μπαίνει εκεί, γιατί είπαμε δεν αναγνωρίζει το υποσυνείδητο τις αρνητικές λέξεις, το δεν, το μην, το όχι και οποιαδήποτε αρνητική λέξη. Και για να μην το τραβήξω και για να μην σας κουράσω, δοκιμάστε το, κάντε το και ξανά επιστρέψτε να μου πείτε τι έγινε. Πώς ήταν τα πράγματα μετά από 21 μέρες, μετά από ένα μήνα? Αρχίσατε να βλέπετε διαφορά στη ζωή σας και στους τομείς της ζωής σας που θέλετε να αλλάξετε? Εδώ είμαστε στα σχόλια και θέλω να επιστρέψετε, γιατί τα σχόλια είναι αυτά που βοηθάνε και άλλους ανθρώπους που είναι καινούριοι στο κανάλι, ακόμα και οι παλιοί, να βλέπουν τα σχόλια και να παίρνουν από εσάς την έμπνευση και την παρακίνηση ώστε να δοκιμάζουν και αυτοί κάποιες τεχνικές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να ξεκινήσει να δοκιμάζει τεχνικές από το μόνο να τις ακούει. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να βλέπουμε ένα βίντεο και να το ακούμε. Το θέμα είναι να μπούμε, να αναλάβουμε δράση και να αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες πράξεις. Όπως να κάνουμε κάποιες τεχνικές. Σαν και αυτοί. Για αυτούς που δεν πολύ πιστεύουν. Έστω.